Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα, αν και δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή γιορτή. Χθες δεν είμαστε κοντά σας. Απόψε συνεπεί στο ραντεβού μας, λίγο μετά τις 9, στην φιλόξενη τηλεοπτική συχνότητα του Contra Channel. Πολλά συμβαίνουν στη χώρα, καθώς αναπτύσσεται μια έντονη κινητικότητα που αφορά και το διεθνές, το ευρωπαϊκό, αλλά και το εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Juncker, είναι στην Αθήνα. Είχε σήμερα μία σειρά από συνομιλίες υψηλωτάτου επίπεδου, Προκόπης Παυλόπουλος, Πρωθυπουργός κλπ. Τα όσα υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες, το τι υπόθηκε μέσα στα δωμάτια δεν είναι γνωστό, μπορούμε να το εικάσουμε, είναι εικαζόμενο, αλλά αυτά που υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες έχουν τη δική τους πολύ μεγάλη σημασία. Κατά τα άλλα πρέπει να πούμε ότι η πολιτική ζωή στροβιλίζεται τη στιγμή που αδειάζει η τσέπη του Έλληνα και της Ελληνίδας, τη στιγμή που οι καλοκαιρινοί μήνες θα είναι μήνες φωτιά για κάθε Έλληνα φορολογούμενο, την ίδια στιγμή στροβιλίζεται ο πολιτικός κόσμος της χώρας γύρω από ζητήματα τα οποία είναι θεσμικά, είναι σοβαρά, είναι υπαρκτά, αλλά δεν αφορούν την οικονομική επιβίωση του Έλληνα και της Ελληνίδας. Γιατί αυτό κρίνεται. Αυτούς τους μήνες που μιλάμε κρίνεται η οικονομική επιβίωση του μέσου πολίτη. Συνθλίβεται η μεσαία τάξη. Μετά από 6 προς 7 χρόνια μνημονίων. Πράσινων στην αρχή, γαλάζιων στη συνέχεια, κατακόκκινων στο τέλος, στην περίοδο που μιλάμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, μία άλλη είδηση, βόμβα, έρχεται από τις Βρυξέλλες, ενώ όπως είπαμε εμείς στροβιλιζόμαστε εδώ, γύρω από θεσμικά ζητήματα όπως η αλλαγή του εκλογικού νόμου και η αναθεώρηση του συνταγματικού χάρτη της χώρας, ζητήματα κεφαλαιόδου σημασίας, εργαλειακά όπως ο εκλογικός νόμος ή ζητήματα αρχής όπως το Σύνταγμα, από τα οποία όμως ξαναλέω δεν κρίνεται το παρόν τώρα η επιβίωση του Έλληνα και της Ελληνίδας. Την ίδια στιγμή μας έρχεται μια είδηση βόμβα από τις Βρυξέλλες, η οποία λέει ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να παγώσουν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Υπάρχουν στις Βρυξέλλες λειτουργοί ανώτατοι της Κομισιόν που λένε ότι στρεβλώνονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες με τον τρόπο που λειτουργήσε η διοχέτευση κονδυλίων στην Ελλάδα. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν συμβεί, θα υπονομεύσει την προσπάθεια της Ελλάδος να ξαναμπεί στο δρόμο της ανάπτυξης. Γιατί, κυρίες και κύριοι, οι ημεδαπή πόροι και οι πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είναι πλέον ισχνοί. Και περιμένουμε την αναπνοή, το οξυγόνο από το ΕΣΠΑ, όπως επίσης περιμένουμε το οξυγόνο από το πακέτο Juncker, για το οποίο τελικά έπρεπε να υποθούν περισσότερα από αυτά που υπόθηκαν κατά την παραμονή του κορυφαίου Ευρωπαίου αξιωματούχου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αθήνα. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε απόψε με 4 εκλεκτούς φίλους, εκκινούν από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, αλλά είναι καθόλου άξιοι να σας βοηθήσουν να ξεκλειδώσετε γεγονότα και έννοιες της καθημερινής επικαιρότητας. Καλωσορίζω κατά σειρά από τον κυβερνητικό χώρο τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αντώνη Μπαλομενάκη. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας από τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, γνωστό και αγαπητό σε εσάς από τα σχόλιά του και τις επίκαιρες πάντα και συγκροτημένες παρεμβάσεις του. Εδώ στο Κόντρα. Ευχαριστώ, κύριε Τσαγκάρη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, έναν άλλον αιρετικό συσσαγωγικά της κεντροδεξιάς, ο οποίος επίσης ξενίζει, προκαλεί, ιονίζει την πολιτική ατμόσφαιρα με αυτά που λέει κατά καιρούς και για τα θέματα τα ενδοοικογενειακά της μεγάλης κεντροδεξιάς οικογένειας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λιμπερόπουλο. Ευχαριστώ, αλλά αιρετικός είναι αυτός που ξεφεύγει από αυτά που πιστεύει διαχρονικά η παράταξή του. Όχι εγώ. Αλλά λέτε ότι έχει ξεφύγει η παράταξη, όχι εσείς. Καλά, το λέει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έρθουμε και σε αυτά. Πάω στον κύριο Μπαλομενάκη. Κύριε Μπαλομενάκη, ζούμε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια στην ιστορία του τόπου μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ελληνική οικογένεια έχει στεγνώσει. Η μικρομεσαία τάξη που αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας, από την οποία νομίζω προερχόμαστε όλοι εδώ στο τραπέζι, η πλέον πολυπληθής, είναι πλειοψηφική κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα, ζει τον επιθανάτιο ρόγο της. Με την έννοια του κοινωνικού και οικονομικού θανάτου, συνθλίβεται, διαλύεται.
Τα εκαθαριστικά αρχίσουν και έρχονται. Η 30η Ιουνίου είναι η καταληκτική για τις φορολογικές δηλώσεις και αμέσως πάμε στην πρώτη δόση. Σε λίγο θα έχουμε και τα πλήρη σημειώματα του έμφυα που θα είναι τσιμπημένος για μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και περιμένει κανείς από την κυβέρνηση πρώτα, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, θα τα κουβεντιάσουμε μετά, τώρα μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει να μας υποδείξετε το δρόμο προς το ξέφωτο, δηλαδή πώς θα ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο. Μετά από 6 προς 7 χρόνια ανηφόρας και γολγοθά μνημονιακού, τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να πετάει την μπάλα σε άλλο γήπεδο. Δεν λέω στην εξέδρα, λέω σε άλλο γήπεδο, βοηθητικό, δεύτερο, παράλληλο γήπεδο. Και να ξεκινάμε να συζητάμε για τον εκλογικό νόμο, για το αν το πρώτο κόμμα θα έχει μπόνους, αν θα έχει 50 έδρες ή λιγότερο, για το ποιο μπόνους θα παίρνουν οι συνεργασίες των κομμάτων, για το τι θα γίνει με την αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν παραβλέπω καθόλου αυτά τα κορυφαία θεσμικά ζητήματα, που είναι ή θεμελιακά ζητήματα του πολιτεύματος, σύνταγμα, ή κορυφαία εργαλειακά θεσμικά ζητήματα για την ελληνική δημοκρατία, πώς είναι ο εκλογικός νόμος. Αλλά πρώτα να επιβιώσουμε και μετά να φιλοσοφούμε. Έτσι δεν είναι? Εδώ δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Μήπως η κυβέρνηση θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα της επιβίωσης της ελληνικής κοινωνίας και μετά να πάμε σε τέτοιου είδους παιχνίδια που σύμφωνα με την αντιπολίτευση κρύβουν πονηρές σκέψεις του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή λέει, αφού δεν είμαι πρώτος, κάτσε να θολώσω το παιχνίδι, κάτσε να ρίξω στο πάτωμα την τράπουλα, μπας και μου βγει κάτι καλύτερο. Τι λέτε εσείς? Καταρχήν να δούμε αν είναι πονηρά τα παιχνίδια αυτά και δεύτερον να δούμε αν η συγκυρία στην οποία εκδηλώνονται είναι ή όχι η κατάλληλη. Ναι. Έτσι νομίζω είναι η σειρά των πραγμάτων. Νομίζω ότι και εσείς το είπατε πολύ σωστά, ότι είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, σύνολο ζητημάτων μάλλον, που σε κάθε περίπτωση οφείλει να ξεκαθαρίσει την Ελλάδα, να υπάρξει ένα είδος, ας πούμε, οδικού χάρτη και για αυτό το ζήτημα, ανεξαρτήτως αν θα ισχύσουν από τις επόμενες εκλογές ή όχι. Και κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο το θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά είναι κυρίως το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση έγινε το 2005, από το Σύνταγμα του 1975. Έγινε μια αναθεώρηση πενιχρή, θα έλεγε κανείς, το 2001. Ναι, γιατί δεν άφησε τότε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Να σας πω, αυτό ανήκει και στην ιστορία λίγο, αλλά εγώ πιστεύω ότι από τότε έχουν αλλάξει πολύ οι κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα. Και έχουν οριμάσει πολλά πράγματα. Έχετε δίκιο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθούν σε μια δημόσια συζήτηση. Να πάμε πιο τολμηρά, λέτε. Ναι, και πιο ανοιχτά, θεσμικές αλλαγές που να φέρουν το λαό κοντά στην εξουσία, περισσότερο κοντά μάλλον. Αλλά κοιτάξτε όμως, κύριε Παλωμανάκη, εγώ δεν βλέπω να τολμάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω να τολμάει να ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω κάθε πόλη και γυμναστήριο, κάθε χωριό και πανεπιστήμιο. Δεν μιλάω για τον διασυρμό, τον εξευτελισμό της εκπαίδευσης της πανεπιστημιακής στην Ελλάδα. Μιλάω για πανεπιστήμια τύπου Αμερικής, με δυνατότητες να υπάρχουν μη κερδοσκοπικά ιδρύματα από πίσω, κορυφαία, με πιστοποιήσεις πολύ μεγάλες από ξένα ιδρύματα του εξωτερικού. Μιλάω για τέτοια. Δυνατά ασφαλώς, πράγματα. Ασφαλώς η τροποποίηση. Γιατί δεν τολμάει η αριστερά? Ασφαλώς η τροποποίηση ή μη τροποποίηση του άρθρου 16 που υπενήσεστε θα είναι ένα ζήτημα. Γνωστές οι θέσεις των κομμάτων. Νομίζω ότι έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για ποιο λόγο ο δημόσιος χαρακτήρας της παιδείας και της ανότητας της παιδείας πρέπει να περιφρουρηθεί. Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να σας πω ότι όσον αφορά λοιπόν το θέμα του ανοίγματος της συζήτησης αυτής, δεν θα συμφωνήσω στο χαρακτηρισμό βέβαια εκ του πονηρού και ούτε θα συμφωνήσω στο χαρακτηρισμό ότι είναι μια κίνηση, όπως ο κ. Μητσοτάκης θέλει να την ονομάσει, μπροστά σε μια πιθανή δεύτερη θέση. Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια αντίφαση σε αυτή την τοποθέτηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία δια του αρχηγού της. Λέει ότι είμαι σίγουρος, ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν θα βρεθούν οι 200. Από την άλλη στιγμή, αποδίδει σκοπιμότητα προεκλογική σε αυτή τι την κίνηση. Τι λέτε εσείς, θα βρεθούν οι 200? Θα εξαρτηθεί γιατί 200 πολύ προϋποθέτει και Χρυσή Αυγή. Προϋποθέτει μέσα στη σύμμιξη την κοινοβουλευτική και Χρυσή Αυγή. Εσείς ως κοινοβουλευτικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ένας άνθρωπος με πορεία. Δεν θα ήθελα να κάνω πρόβληψη, είχατε, κύριε Παραγωγή. Όχι, άλλο λέω. Σε επίπεδο πολιτικής αρχής, ναι, ως αριστερός κοινοβουλευτικός, ναι, θα είχατε πρόβλημα να υπάρξει αυτή η πλειοψηφία των 200 που θα συσπηρωθεί γύρω από το νέο εκλογικό νόμο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ
και θα αθροίσει και ψήφους της Χρυσής Αυγής. Καταρχήν, θα είχατε ηθικό και πολιτικό και πρόβλημα, κύριε Παλωμανάκη. Η τοποθέτηση απέναντι στην Χρυσή Αυγή είναι δεδομένη ότι αυτό το κόμμα ή αυτή η παράταξη, αν θέλετε, δεν είναι κοινοβουλευτικού εμβέλειας. Το έχω πει 3-4 φορές μέσα στη Βουλή, δεν έχω ένα πρόβλημα να το ξαναπώ. Και άλλο χαρακτηρισμός. Ναι. Θα είχατε πρόβλημα συγκροτήσετε μια νέα πλειοψηφία για τον εκλογικό κατά νόμο. Την αντίληψη. Γιατί το 200 προϋποθέτει και Χρυσή Αυγή. Κατά την αντίληψη τη δική μου. Αφού η Νέα Δημοκρατία λέει όχι. Κατά την αντίληψη τη δική μου θα ήταν ένα πρόβλημα, αλλά θα εξαρτηθεί, σας λέω και πάλι, από το περιεχόμενο και το είδος. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ακόμα και αυτό το κόμμα ψηφίζει ορισμένα πράγματα, τα οποία ενδεχομένως επιλέγει. Λίγα ή πολλά δεν είναι. Άρα λέτε πρέπει να υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή στην Χρυσή Αυγή. Με συγχωρείτε, όχι, δεν λέω αυτό. Όχι. Δεν λέω αυτό. Διορθώστε με. Θα σας πω τι λέω. Ναι, διορθώστε. Λέω καταρχήν για μένα το 200 δεν είναι πανάκια, ούτε είναι το απολύτως ζητούμενο. Mm-hmm. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρξει μια συγκροτημένη πρόταση, μια πρόταση σε μια προοδευτική κατεύθυνση, και σας λέω και πάλι τη λέξη ανοιχτή σε σύγχρονες εξελίξεις τις κοινωνικές, και από εκεί και πέρα το αν θα είναι 200 ή όχι δεν είναι το ζητούμενο. Έχει, νομίζω, αναγορευτεί λάθος σε ζητούμενο. Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ένα σύνταγμα σε σωστή βάση προοδευτική που να μπορεί να εκφράζει το λόγο περισσότερο. Για το σύνταγμα, ναι, αλλά προσέξτε. Μάλιστα. Για τον εκλογικό νόμο, όμως, το 200 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αντιλαμβάνω, το ξέρω. Για το αν θα εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές ή από τις μεθεπόμενες. Το ξέρω. Ο εκλογικός νόμος δεν έχει να κάνει με το σύνταγμα. Ακριβώς. Είναι κέρια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα μπορούσε να έχει. Βεβαίως. Στην Ελλάδα δεν έχει. Όχι, μα το διαχωρίζω και εγώ, δεν το συζητάω. Όχι, δεν έχει στην Ελλάδα νομικά, αυτό εννοώ εγώ. Το είναι σωστό αυτό που λέτε. Αλλά αφενός θα μπορούσε να είναι. Κύριε Παλωμανάκη, όμως, εξηγήστε μου, για να πάω στον κύριο οικονόμου, εξηγήστε μου, λέει ο απλός πολίτης. Εγώ, βρε παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω το τέρμινο. Δεν μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Βλέπω τα όνειρά μου να διαλύονται. Βλέπω την καθημερινότητά μου να γίνεται γολγοθάς. Και εσείς καθόσαστε τώρα και μου ανοίγετε μία συζήτηση επιπέδου, δηλαδή, φιλολογικού σαλονιού, για το αν θα κάνουμε τον εκλογικό νόμο έτσι ή αλλιώς. Αυτό είναι το ζητούμενο της επιβίωσης της δικής μου. Αυτό λέει ο Έλληνας πολίτης. Τι απαντάτε. Και λέει, μήπως ο Τσίπρας, αυτό που είπα στην αρχή, ναι, σε αυτό έρχεται να παίξει πονηρά τεχνάσματα για να εμπλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ξαναμοιράσει την τράπουλα, να δημιουργήσει νέα στρατόπεδα μέσα στον πολιτικό χάρτη, τώρα που βλέπει ότι έχει χάσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, καταρχήν αυτό είναι το τελευταίο που λέτε, είναι ζητούμενο και αμφίβολο κατά την αντίληψή μου, αλλά μην το χαρακτηρίσουμε. Επίσης τι λένε, εγώ δεν εντάξει, είμαι σε θέση. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση. Ούτε εγώ. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με όλοι οι παριστάμενοι εδώ πέρα ότι ήδη με την αξιολόγηση έκλεισε ένας κύκλος, μεγάλος κύκλος, πολλών μηνών, που δημιούργησε ένα οικονομικό δεδομένο συγκεκριμένο. Αυτό το οικονομικό δεδομένο δεν θα λειτουργήσει αύριο, μεθαύριο, την άλλη μέρα το πρωί. Όπως είπαμε και μέσα στη Βουλή, δεν είναι ελβετικό σουγιάς. Δεν είναι δηλαδή μια λύση για όλα τα θέματα. Πλην όμως δημιουργεί ένα τοπίο οικονομικό διαφορετικό και σιγά σιγά, μέχρι να φύγει ο χρόνος, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτά τα μέτρα, τα οποία εξ ανάγκης ελήφθησαν, πλήττουν το σώμα της κοινωνίας. Δραματικά μέτρα. Πλήττουν το σώμα της κοινωνίας και το πλήττουν σκληρά. Πλην όμως, σε σχέση με το ερώτημα που κάνατε, αν έπρεπε τώρα να τεθεί πιο πριν, νομίζω ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι πιο όριμες συνθήκες, μπαίνει κανονικά στη διαδικασία. Άρα, λέτε, και μια θεσμική δεν υπάρχουν πονηριές από πίσω. Κατά την αντίληψή μου, όχι. Όχι. Κύριε Οικονόμου, συμφωνείτε. Σκέπτεται πονηρά ο κύριος Τσίπρας όταν σας βάζει όλους και εννοώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαλέγεστε μαζί του για τα θέματα του εκλογικού νόμου και της αναθεώρησης, ενώ ο Έλληνας αναζητεί τρόπους να επιβιώσει από μέρα σε μέρα? Τα προβλήματα διαβίωσης του Έλληνα είναι μεγάλα. Θα τα καταλάβει μόλις φτάσει το τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί το μπαράζ εναντίον του μέσου Έλληνα θα είναι τεραστίων διαστάσεων. Θυμίζω ότι οι δόσεις του ένφια συν του φόρου εισοδήματος, συν φόροι αλληλεγγύης κλπ. Δημοφωνούν ένα δραματικό και εκρηκτικό κοκτέιλ ασφαλιστικές φορές με τον νέο ασφαλιστικό νόμο. Το 28% στον ελεύθερο επαγγελματία που τον συνθλίβει. Και πάνω, και πάνω. Και πάνω, και πάνω. Άρα λοιπόν, αυτά είναι μια εικόνα που θα έχει ο μέσος Έλληνας από Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου και μετά. Άρα λοιπόν, σήμερα ζούμε την Ιρβάνα του καλοκαιριού. Είναι ένα περιθώριο για την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι είναι. Και γι' αυτό επιλέγει και ο κύριος Τσίπρας να κάνει τις πονηριές του. Για μένα κάνει πονηριές. Πονηριές, λέει. Ακούστε να δείτε.
μόλις βλέπει ότι δημοσκοπικά και το πιάνει και όλο το κλίμα, δεν είναι άσχετος και χαζός, ότι πλέον υπολείπεται και η πρώτη θέση έχει κάνει φτερά, βάζει ως τον κύριο Κατρούγκαλο, προσέξτε, ο κύριος Κατρούγκαλος διαμορφώνει τον εκλογικό νόμο ως νέος Κουτσόγιωργας, ως νέος μάγειρας ενός εκλογικού στήματος που θα προσπαθήσει να μειώσει την κοινοβουλευτική ευρύτητα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές. Γιατί η κοινωνική δεν μπορεί να τη μειώσει κανένας, είναι βάσει των απηχήσεων, της απήχησης των θέσεων που θα έχει κάθε κόμμα. Αλλά κοινοβουλευτικά προσπαθεί να τη μειώσει την ευρύτητα και την δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν είναι σωστό. Είναι τακτικισμοί. Δεν νομίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα παρακολουθήσουν τους τακτικισμούς αυτούς. Νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών και τα υπόλοιπα κόμματα θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν, εκτός αν έχουν πάρει απόφαση, να μπουν στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Παναγιωτόπουλε, κόμμα που θα ψηφίσει τον εκλογικό νόμο, δηλαδή ένα νέο τοπίο και ένα νέο στρώσιμο χαλιού, τραπεζιού να το πω καλύτερα, να μην πας να κάτσεις και στο τραπέζι. Mm-hmm. Αν ο Τσίπρας στρώσει το τραπέζι εκ νέου, νομίζω θα καλέσει και αυτούς που θα το στρώσουν μαζί. Εσείς άρα, μπορείτε, λοιπόν, μπορείτε να μπείτε σε μια προσέγγιση έτσι αναλυτική, η συνένεση πιο ουσιαστική, δηλαδή ποια κόμματα σήμερα, με βάση την εικόνα που έχετε. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν ψηφίζω. Θεωρώ θα είναι αυτοκτονικό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν είναι εδώ εκπρόσωπο των υπόλοιπων κομμάτων. Αλλά νομίζω αν το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι μπει σε μια τέτοια λογική, θα είναι αυτοκτονική για την παρουσία. Η Ένωση Κεντρών θα ψηφίσει, πιστεύετε? Νομίζω, σας λέω, κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής, από ό,τι θυμάμαι εγώ, τον πολιτικό κύκλο της μεταπολίτευσης, να ψηφίζουν τους εκλογικούς νόμους μαγειρέματα που έκαναν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Άρα λέτε, ακόμη και αν τον περάσει ο κύριος Τσίπρας, με 151, ας πούμε. Θα είναι για τη μεθεπόμενη. Θα είναι για τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και θα δούμε. Ο Τσίπρας όμως δεν πάει γι' αυτό. Ο Τσίπρας τι πάει? Γιατί πάει, για πείτε. Ο Τσίπρας πάει να στήσει ένα νέο πολιτικό τραπέζι. Με συμμετέχοντες διάφορες εκδοχές του. Να σπάσει δηλαδή τη μοναξιά του, την πολιτική. Να φύγει από την απομόνωση. Και να αναζητήσει συνοδοιπόρους, αν θυμηθούμε έτσι μια έκφραση. Και πραγματικά, σας το ξαναλέω, αν υπάρχει κόμμα που ψηφίζει εκλογικό νόμο σε αυτό το στυλ που βάζει ο Τσίπρας, πρέπει να κάτσει και στο τραπέζι της διακυβέρνησης. Λέτε ότι θα ανοίξει μια πόρτα για να καθίσει στο τραπέζι? Όχι, θα ανοίξει. Δηλαδή θα είναι πολιτικά ανόητος ο αρχηγός. Ναι, κατάλαβα. Θα ψηφίσει πολιτικό εκλογικό νόμο και δεν θα μπει στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Και πώς έχετε να δείτε. Με το Σύνταγμα τι θα γίνει? Μπορεί να είναι επιλογή του. Τι έχει δηλαδή, να χάσει αν το κάνει αυτό, μας εξηγείτε για να ακούστε. Αν δηλαδή. Κάτι να πω σου. Είναι σημαντικό, είναι ωραίο το ερώτημα. Θεωρώ ότι αν η κυρία Γεννηματά ή ο κύριος Θοδωράκης επιλέξει. Δικαιώματι όμως. Επιλέξει την πολιτική να μπει μέσα σε μια, μαζί με μια καταστροφική κυβέρνηση, να γίνει συμμέτοχος μιας καταστροφικής κυβερνήσεως και διακυβερνήσεως, όπως ήδη λένε εδώ και 16 μήνες, θεωρώ ότι θα εξαφανιστούν από το πολιτικό χαρτί. Δεν αφορούσε η ερώτησή μου τη συμμετοχή στην κυβέρνηση, αφορούσε στο γιατί τα μικρά κόμματα, ειδικά αυτά που αναφέρατε, να μην συμπράξουν σε μια διαδικασία που θα τους δώσει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, λέτε. Όχι, απλώς θα τους αναδείξει. Δεν δίνει τίποτα. Ακούστε, σοβαρότερες πιθανότητες. Εδώ σας μιλάω για ένα πολιτικό τραπέζι. Στρώνεται αλλιώς η πολιτική σκηνή. Ναι. Δεν είναι το θέμα τώρα η μία ή δύο έδρες. Αν το βλέπει κάποιος πολιτικός. Γιατί λίγο το έχετε το μία ή δύο έδρες στα νούμερα που μιλάμε για τα κόμματα που μιλάμε. Το θεωρώ δηλαδή πολύ ευτελές. Τι θέλει, οι Ανέλη ήταν, μπαίνουνε, δεν μπαίνουνε με τους δύο βουλευτές, μπήκαν. Όχι, δεν είναι βουλευτές, όχι, ακούστε. Το εκλογικό σύστημα τη στιγμή που βάζει το 3, εκτός αν δεν μπαίνει το 3. Mm-hmm. Μπαίνει 2,5. Εκτός αν δεν μπαίνει το 2,5. Δεν μπαίνει καθόλου. Δεν ακριβώς θα μπει. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, γενικά θα μιλάω κι εγώ, γιατί ο έχων την πρωτοβουλία πρέπει να μιλήσει. Ναι. Δεν μιλάει, κάνει τη σκοτοπονηρία του. Ακούει πρώτα, ακούει πρώτα. Ως συνήθως ο κύριος Μπαλουμενάκης. Και κάνει διαρροές. Ακούστε. Και κάνει διαρροές. Ο κύριος Μπαλουμενάκης έχει βουλευτή τώρα. Δεν θα κάνει. Ακριβώς, δεν κάνει τον εκλογικό. Δεν κάνει διαρροές. Αλλά τώρα εδώ ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν ζούμε σε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτός ο πολιτικός αρχηγός που θα δει το τυρί, αντί να σας το πω λαϊκά, και δεν θα δει τη φάκα, θα πάει άκλαυτος. Δεν είναι απόψη μου. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνταγματική αναθεώρηση είναι για μας επιβεβλημένη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανοίξει τη συζήτηση πρώτος για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.
η θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας χρειάζεται και η θεσμική και η πολιτική ανασυγκρότηση της χώρας. Τώρα, υπάρχουν θέματα που δεν ξέρω αν θα υπάρχουν συνένεση. Είπα, αναφέρεται πολύ εύστοχα το ζήτημα της εκπαίδευσης, της παιδείας. Ναι, βλέπετε πεδίο συνένεση. Το άρθρο 16. Νομίζω δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που πιστεύουν σε αυτή την αντίληψη των πραγμάτων πλέον να συνδεθεί η αγορά εργασίας με την εκπαίδευση, mm-hmm. να μπορέσει πλέον να έχουμε το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που θα κάνει σοβαρή εκπαιδευτική. Θα τον πείσετε πολιτική. Τον κύριο Τσίπρα, πιστεύω. Νομίζω όχι. Και εγώ θεωρώ αυτό που λέτε ιστορική αναγκαιότητα. Θα τον πείσετε τον κύριο Τσίπρα. Θα πάμε σε μια πολιτική ιδεολογική αντιπαράθεση εκεί πέρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και το 24, προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει η χώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ένα βήμα πριν τον κρεμό να συζητάει για τις υπερβολές του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι το άλοθη το περιβάλλον. Λέτε για τις επιπτώσεις σε θέματα ανάπτυξης της χώρας. Το περιβάλλον δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την αντιανεπτυξιακή και δυσλειτουργική εξέλιξη της ελληνικής πολιτείας. Και βέβαια το 86 θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να αλλάξει. Δηλαδή η περί ευθύνη υπουργών. Έχει να συμφωνήσουμε. Και να συμφωνήσουμε. Ναι. Θα τα καταργήσουμε έτσι κάθε. Γι' αυτό λέω. Θα πρέπει να ανοίξουν μια σειρά θεμάτων. Εγώ σας είπα κομβικά ζητήματα. Δηλαδή το 24, το 16, το 86 είναι άθρα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Όχι, ούτε στο 16, ούτε στο 24 θα υπάρξει σύγκληση με συμπαθέτες που παρεμβαίνουν. Σας το λέω και κάθε, από τώρα. Δηλαδή, κάθε πτέρυγα θα πει σαφής. Λοιπόν, να πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, γιατί επιμένει το κοντρόλ και έχει δίκιο. Να πέσουν οι διαφημίσεις μας και μετά να πάμε στον κύριο Τσαγκάρη και στον κύριο Λιδωρόπουλο. Κύριοι, αυτοί που μας παρακολουθούν περιμένουν να ακούσουν από εσάς απόψεις ρεαλιστικές, οι οποίες όμως είναι και αιρετικές. Λοιπόν, σε λίγο.